Φόρος τιμής στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή ξημερώματα της 23ης Ιουνίου του 1996 από τα τοπικά στελέχη του Πασόκ στο Ηράκλειο, στο ετήσιο μνημόσυνο του ηγέτη της Σοσιαλιστικής Παράταξης στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Πράγματι το πολιτικό προσωπικό της χώρας αναγνωρίζει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το μισό θα έλεγα εγώ και πολύ περισσότερο, ποια ήταν η συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου στη νεότερη πολιτική ιστορία, ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση. Θεωρώ ότι οι παρακαταθήκες του, το έργο του, αλλά και η άλλη πνοή που έδωσε στα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας είναι αυτά που καταγράφουν την πορεία του στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η συγκυρία της διπλής εκλογικής αναμέτρησης έφερε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης το όραμα και την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, δίνοντας άλλη διάσταση στο ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή του Πασόκ. Να στείλουμε ένα μήνυμα ανατροπής και αλλαγής, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού και να ξανακάνουμε την παράταξη που ίδρυσε ο Ανδρέας, που ενέπνευσε τον ελληνικό λαό, να την ξανακάνουμε ξανά κίνημα εξουσίας. Το παρόν στο Μητροπολιτικό Ναό έδωσαν μέλη και στελέχη της Νομαρχιακής Οργάνωσης Ηρακλείου που μίλησαν για την ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, δίνοντας ελπίδα στο λαό και νέα προοπτική στη χώρα. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σύγχρονε. Λαός Πασόκ στην εξουσία. Πάνω στις πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου στήθηκε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Η Ελλάδα προχώρησε μπροστά και με γνώμονα τις αρχές της αξίας του Ανδρέα και του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής κινούμαστε και πορευόμαστε ακόμα και σήμερα. Οι ιδέες του για την αλλαγή, οι ιδέες του για την προοδευτική πόρευση της χώρας είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αναδείχθηκε πρωθυπουργός της χώρας 3 φορές, τον Οκτώβριο του 1981, τον Ιούνιο του 1985 και τον Οκτώβριο του 1993. Πριν αναμειχθεί στην πολιτική ζωή της χώρας, υπήρξε καθηγητής οικονομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα στην Ευρώπη. Πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής με την Ένωση Κέντρου το 1964, ενώ στη διάρκεια της δικτατορίας φυλακίστηκε. Περίοδο στην οποία ίδρυσε το ΠΑΚ και επιστρέφοντας το 1974 στην Ελλάδα, ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Οι αρχές και οι αξίες του Ανδρέα Παπανδρέου παραμένουν επίκαιρες σήμερα όσο ποτέ άλλοτε και μας καλούν, μας εμπνέουν να κάνουμε εκείνες τις ανατροπές και τις ρήξεις που προστάζουν οι καιροί και απαιτεί ο τόπος. Υπήρξε ο δημοφιλέστερος πολιτικός της χώρας με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Ως πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, πέτυχε την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και των ενόπλων δυνάμεων, την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΑΣΕΠ. Με το τρίπτυχο εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, αλλά και με το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», καθιερώθηκε στη συνείδηση του λαού ως ηγέτης που ενδιαφερόταν πραγματικά για τον απλό κόσμο, τον μη προνομιούχο Έλληνα. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Υπήρξε ένας από τους 6 ηγέτες που πήραν την πρωτοβουλία της κίνησης για την παγκόσμια ειρήνη και τον αφοπλισμό.